Εκτός λοιπόν, τώρα από το Πασόκ που μας λένε τα στελέχη του ότι είχε αύξηση 40% των δυνάμεών του, είχε αύξηση και το ΚΚΕ. 40-50% πόσο είχατε αύξηση σε σχέση με τις εκλογές του 19? Ναι, από το 5,3% στο 7,3% και με 400 περίπου 30.000 ψήφους. Α, εσείς είχατε περισσότερο από το Πασόκ αύξηση. Ποσοστία, ναι, και μάλιστα. Όχι, και σε ψήφους. Το Πασόκ είχε 250.000 παραπάνω, εσείς είχατε 450.000 παραπάνω. Όχι, 450.000 συνολικά. Συνολικά. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και με, και με ορισμένα ποιοτικά στοιχεία όμως πολύ σημαντικά, όπως είναι για παράδειγμα. Ναι, ναι. Όπως είναι η τρίτη θέση στην Αττική. Όπου ζει ο σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας. Συγγνώμη, κύριε Γκιώκα. Τρίτη θέση στην Αττική είχε το ΚΚΕ. Βεβαίως. Μπράβο. Μπράβο. Ήταν η τρίτη θέση στην Αττική. Τρίτο κόμμα λοιπόν, δηλαδή. Τρίτο κόμμα μάλιστα. Στην Αττική παραπάνω από το Πασόκ. Δηλαδή, σώμη, πρώτο κόμμα ήταν η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, τρίτη εσείς. Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα με πολύ ψηλά ποσοστά σε εργατικές λαϊκές γειτονιές. Λογικό αυτό. Εμείς δίνουμε ιδιαίτερο βάρος. Το καλύτερο ποσοστό σας που το πήρατε. Το καλύτερο ποσοστό μας στην Αττική το πήραμε στον Ασπρόπυργο. Στον Ασπρόπυργο. Στον Ασπρόπυργο. Αλλά και στην Επικράτεια. Και στη Δυτική Αθήνα και στην Β' Πειραιά υπήρχαν στην Επικράτεια. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες, ας το πούμε έτσι, παραδοσιακές περιοχές. Είναι ο νομός Άμμου Ικαρία ιδιαίτερα, η Λέσβος που υπάρχει, στην οποία λέτε βάζουμε στόχο να επαναδιεκδικήσουμε εκεί την έδρα που χάσαμε στις τελευταίες εκλογές και πιστεύω να το καταφέρουμε. Μάλιστα. Ωραία, εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Το ΚΚΕ να έχει ισχυρή φωνή γιατί τους τριμώχνει τους συστημικούς. Του τριμώχνει το κουκουέ. Άλλους που εμφανίζονται τότε. Προσέξτε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν τον τίτλο. Άκουσα χθες την κυρία Κωνσταντοπούλου πραγματικά να εξαπολύει μια επίθεση του κουκουέ που δεν την είχαμε συνηθίσει. Βγήκε στον Νίκο Ευαγγελάτο χθες το απόγευμα και είπε: τι κάνει η αντιπολίτευση στο κουκουέ, λέει, είναι 40 χρόνια μέσα στη Βουλή και δεν κάνει τίποτα. Εγώ θα μπορώ να κάνω αντιπολίτευση. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Πέρα από το αστείο του πράγματος υπάρχει και μια σοβαρή πλευρά. Θα σας πω. Καταρχήν μιλάμε για την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν είναι μια καινούρια, δεν τη γνωρίζουμε τώρα. Εντάξει, αλλά όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής έκανε φασαρία. Έκανε φασαρία, δηλαδή μάζεψε. Με συγχωρείτε. Κύριε Γκιώκα, μάζευε τουλάχιστον τους βουλευτές από κάτω. Δεν ήταν όλοι στα καφέ του Κολωνάκιου γύρω-γύρω οι περισσότεροι. Εντάξει, και αυτό ήταν άδεια τα έδρανα. Δεν ισχύει αυτό. Και δεύτερον. Δεν λέμε για το ΚΚΕ. Δεν κρίνεται εκεί η δουλειά στη Βουλή. Εγώ θυμάμαι ότι το εξάμηνο που ήταν πρόεδρος, το ΚΚΕ είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την κατάργηση των μνημονίων που ήταν τότε το επίδικο ζήτημα της περίοδου. Το θυμόμαστε όλοι πολύ καλά. Λοιπόν, έτσι, αυτή η πρόταση νόμου από την κυρία Κωνσταντοπούλου καταχωνιάστηκε σε κάποια συρτάρια, δεν έφτασε ποτέ στη Βουλή, δεν συζητήθηκε ποτέ. Αντίθετα, εκείνη την περίοδο, αυτό το εξάμηνο, ήταν η ίδια Κωνσταντοπούλου που έλεγε για την κατάργηση των μνημονίων ότι ήταν ένα σχήμα λόγου. Ένα σχήμα λόγου. Και θυμόμαστε επίσης ότι το ίδιο εξάμηνο, εκτός όλων των άλλων, ήταν που είχε δώσει μάχη η κυρία Κωνσταντοπούλου για να έρχονται οι προφυλακισμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής να ψηφίζουν. Εκεί ήμασταν και τα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι. Και τι έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου και τι δεν έκανε όσον αφορά τις προτάσεις νόμου του ΚΚΕ που αφορούσαν κρίσιμα τώρα προβλήματα. Τώρα είστε σε κόντρα πια με την κυρία Κωνσταντοπούλου δηλαδή? Σε πόλεμο? Εμείς έχουμε αντιπαράθεση με εκείνα τα κόμματα που είτε κυβερνούν και κυβέρνησαν, είτε βάζουν πλάτη σε μια συγκεκριμένη πολιτική. Η κυρία Κωνσταντοπούλα το τελευταίο διάστημα έχει πάρει σβάρνα όλα τα κανάλια. Έχει βρει φιλόξενη στέγη και πηγαίνει και δίνει συνεντεύξεις. Έχετε ακούσει κάποια θέση συγκεκριμένη για τα επίμαχα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία? Έχετε ακούσει για παράδειγμα τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου για το Ταμείο Ανάκαμψης? Τι λέει για τα ζητήματα της φορολογικής πολιτικής που είναι και στην επικαιρότητα? Ναι. Και κάθε μέρα συζητάμε για αυτά. Τι λέει για τα ζητήματα της υγείας? Τι λέει για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής? Γιατί εγώ
Δεν έχω ακούσει τίποτα από όλα αυτά. Έχω ακούσει μόνο αριθμού. Λέει ότι θα κάνει, θα κάνει σκληρή αντιπολίτευση. Αριθμού και καρδούλε έχω ακούσει μόνο. Μάλιστα. Και καρδούλα καλό είναι. Να έρθουμε και σε εσά. Καλό είναι, αλλά δεν ζούμε. Να έρθουμε και σε εσά. Απλά θέλω να πω το εξή. Κάτι που έχει μια ουσιαστική. Είναι σημαντικό. Ξέρετε, το ΚΚΕ δεν ζητάει υψηλό ποσοστό για να κάνει σοου στη Βουλή. Ναι. Ζητάει υψηλό ποσοστό και αρκετούς βουλευτές για να δίνει τη μάχη έξω από τη Βουλή. Για να δίνει τη μάχη στους λαϊκούς αγώνες, για να δίνει τη μάχη εκεί που υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, για να δίνει τη μάχη για να υπάρχουν κέντρα υγείας και ΕΚΑΒ και να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση που ζήσαμε χτες στη Νέα Μάκρη. Με μια νεαρά νοικοκυρά να ξεψυχάει επειδή δεν υπάρχει ΕΚΑΒ, για να μην παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη από τους εξώσεις και τους πληστηριασμούς. Γι' αυτό ζητάει υψηλό ποσοστό του ΚΚΕ και όχι για να κάνει σοου στη Βουλή όπως φαντάζεται ή όπως έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι μια ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στο ΚΚΕ και σε άλλα κόμματα που αυτοχαρακτηρίζονται αντισυστημικά, όμως και η πρακτική τους και η δράση τους και οι θέσεις τους, θα έλεγα εγώ, στην ουσία στηρίζουν αυτό εδώ το σάπιο σύστημα. Κύριε Γκιόκα, να έρθουμε και σε εσάς. Το ΠΑΣΟΚ στην αρχή το έλεγε ανοιχτά, τώρα το λέει πιο και καλυμμένο, θέλει να γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, η αξιόπιστη δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς έχετε αυτό το στόχο, το ΚΚΕ, μάλλον τι στόχο έχετε, να είναι το τρίτο κόμμα, να μπορέσει να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση? Εμείς έχουμε. Πού βάζετε τον πύχη δηλαδή, αυτό θέλω. Εμείς έχουμε ως στόχο να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε τις δυνάμεις που πήραμε στις τελευταίες εκλογές και να αποτελούμε την επόμενη μέρα, στις 26 Ιουνίου δηλαδή, όπου τα προβλήματα θα είναι εδώ, όπου τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πορεία του λαού και της χώρας θα είναι εδώ, να αποτελούμε μια μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση σαν αυτή που σας περιέγραψα πριν. Ξέρετε, στις 26 του Ιουνίου θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Πιθανότατα θα είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η κυβέρνηση θα υλοποιεί συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς τα έχουμε περιγράψει. Θα υλοποιεί, για παράδειγμα, τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε προχθές σε συνέντευξή του αυτό που εμείς λέγουμε εδώ και δύο χρόνια. Ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα τύπου μνημόνιο το οποίο έχει ανελαστικά προαπαιτούμενα. Θα υλοποιεί αυτά. Θα υλοποιεί μια άδικη ταξική φορολογική πολιτική. Θα υλοποιεί τις δεσμεύσεις για τα πλεονάσματα και το πρόγραμμα σταθερότητας που επανέρχονται αυτά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά θα υλοποιεί η επόμενη κυβέρνηση και σε αυτά θα έχει τη συνένεση μιας βολικής αντιπολίτευσης, είτε από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, που σε αυτά τα κεντρικά ζητήματα συμφωνούν. Και το απέδειξαν και την τετραετία που μας πέρασε. 70% μάλιστα των νόμων Μητσοτάκη ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και 50% ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά απέναντι λοιπόν σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση και σε μια συνενετική αντιπολίτευση. Μισό λεπτό, κύριε Γκιόκα. Ναι, ναι. Επειδή λέτε συμφωνούν, εγώ θα συμφωνήσω, γιατί είναι κάποιες βασικές επιλογές. Ναι. Είναι βασικές επιλογές που συμφωνούν, αλλά μαζί τους συμφωνεί και ο λαός που τους ψηφίζει. Άρα ένα ποσοστό 70-80% συμφωνεί με την επιλογή της Ευρώπης και ό,τι αυτή την ακολουθεί. Εσείς καταρχήν, έχετε μια διαφορετική πολιτική, σεβαστή, αλλά έχετε 6%, 7%. Ναι, σύμφωνοι, όμως μπορώ να σας πω ότι πολλές από τις θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως για παράδειγμα για το ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες έχει το ΚΚΕ και έχει μόνο το ΚΚΕ, ακόμη και με δημοσκοπήσεις που γίνονται, λοιπόν, τις ημερίζεται ένα πολλαπλάσιο από το εκλογικό μας. Ναι, αλλά πάντως στην Ευρώπη τη στηρίζει το 80% πια στην Ελλάδα. Τμήμα του ελληνικού λαού. Βεβαίως, γιατί διαμορφώθηκε με την πολιτική όλων των κομμάτων που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, διαμορφώθηκε μία άποψη και εμπεδώθηκε, αν θέλετε. Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Γκιόκα. Σε τμήματα του ελληνικού λαού, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι αυτή η πολιτική είναι μονόδρομος και, αν θέλετε, αυτή η στάση είναι που τροφοδότησε και τη συντηρητικοποίηση ή την απογοήτευση ενός κόσμου και έφτασε τη Νέα Δημοκρατία εκεί που την έφτασε. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι την επόμενη μέρα χρειάζεται μια μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση στα κρίσιμα ζητήματα που, ξαναλέω,
υπάρχει κόσμος που προβληματίζεται ανεξάρτητα αν συμφωνεί σε όλα μαζί μας και αυτό το ρόλο θα επιτελέσει με ελπίζουμε δυνάμεις του ΚΚΕ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώκα. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στο ΚΚΕ.